Κατά 22%, βέβαια επίσημα δεν μας έχει έρθει κάτι. Ξέρουμε όμως ότι ακολουθεί τον κατώτατο βασικό μισθό και αυτή τη στιγμή μετά τις 14 Φεβρουαρίου ο κατώτατος βασικός μισθός ανέρχεται σε 586,08 ευρώ. Οπότε και αυτό ακολουθεί τη διαδικασία, το Ταμείο Ενεργείας δηλαδή, τη διαδικασία της μείωσης του κατώτατου βασικού μισθού. Οπότε από τα 461 χωρίς προστατευόμενα μέλη θα πάμε στα 300. Στα 360 ευρώ περίπου, 359 ευρώ, 101 ευρώ μείον. Υπάρχει κάποιος τύπος που συνδέει το επίδομα ενεργείας με το κατώτερο, Μάλιστα, ακριβώς. Υπάρχει νομοθετική διάταξη που το προβλέπει αυτό. Και από εκεί και πέρα, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πώς θα γίνει. Το μόνο καλό όμως σε όλη αυτή την υπόθεση είναι με την αλλαγή του συστήματος του ΑΕΔ από 1η Φεβρουαρίου, όπου αποφασίστηκε ο επιδοτούμενος άνεργος να μην έρχεται κάθε μήνα στην υπηρεσία προκειμένου να παίρνει το επίδομα ενεργείας του, αλλά να έρχεται κάθε 3 μήνες. Όμως το επίδομα ενεργείας του θα πιστώνεται κανονικά κάθε μήνα, η προσέλευσή του θα έρχεται κάθε τρίμηνο. Αυτό το είδαν θετικά οι επιδοτούμενοι άνεργοι, μας είπαν ότι είναι θετικό μέτρο και δεν αναγκάζονται καθημερινά να έρχονται εδώ. Και τεράστιες ζουρές και η υπηρεσία μπορεί να ανασάνει και να εξυπηρετεί καλύτερα τον κόσμο. Ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό αισθητά στην υπηρεσία μας τις τελευταίες μέρες η μείωση, διότι πολλή προσέλευση κόσμου τον Φεβρουάριο οδήγησε στο γεγονός ότι τώρα τον Μάρτιο να έχουμε λιγότερη προσέλευση, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν τον Φεβρουάριο θα ξανάρθουν πάλι τον Μάιο. Έτσι έχουν περισσότερο χρόνο οι υπάλληλοι για να μπορέσουν να συζητήσουν με ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν τις εργαζόμενούς τους. Με άτομα που θέλουν να κάνουν μια καινούργια επιχείρηση. Υπάρχουν κάποια προγράμματα για πρόοδο? Σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα για την αυταπασχόληση. Τα περίφημα προγράμματα των νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Σε επικοινωνία μου με. Όχι, δεν έχουν κοπεί. Δεν έχουν υλοποιηθεί. Περιμένουμε βέβαια κάποια υλοποίηση. Στη διοίκηση μου είχαν πει ότι πρόκειται να ξεκινήσουν κάποια που θα έχουν σχέση, επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών που θα έχουν σχέση με πολιτισμό και περιβάλλον, όμως ακόμα περιμένουμε. Πολύ μεγάλη κίνηση και δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι πότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα των νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Πολύ μεγάλη κίνηση όμως παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα για την αυτεπιστασία, στα έργα με αυτεπιστασία στους Δήμους. Η διαδικασία ξεκίνησε το Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκε στις 29, από τις 9 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου και συνολικά για την περιοχή τη δική μας, για τους Δήμους υποβλήθηκαν από την μεριά των ανέργων 416 αιτήσεις. Πολύ σημαντικός αριθμός. Ναι. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί αυτό έχει κάποια διαδικασία τώρα, να επικυρωποιηθούν οι πίνακες από το ΑΣΕΠ. Όσον αφορά τώρα τα έργα μέσω ΕΣΠΑ, πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός ώστε να γίνονται προσλήψεις μέσα από τους εγγεγραμμένους άνεργους, μπας και μπορέσουν επιτέλους να απορροφηθούν αυτοί οι άνεργοι. Αυτό τηρείται πάντοτε μέσα από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης του κάθε ενός ανέργου και με το ατομικό σχέδιο δράσης. Όμως και αυτά, ξέρετε κάτι, πιο μεγάλη κίνηση έχει το πρόγραμμα της διατήρησης. Της διατήρησης του προσωπικού, που και αυτό τελειώνει στις 9 Μαρτίου, μεθαύριο, ολοκληρώνεται η διαδικασία, και όχι τόσο των νέων προσλήψεων, διότι όπως καταλαβαίνετε με την οικονομική κρίση, παρόλο και τις πολλές προσπάθειές μας, ο εργοδοτικός κόσμος δεν είναι έτοιμος ακόμα να προβεί σε νέες προσλήψεις. Είναι δύσκολη η διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος την τελευταία προθεσμία που έχουμε στο πρόγραμμα? Όχι καθόλου. Ηλεκτρονικά από όπου και βρίσκεται, ο εργοδότης μπορεί να μπει στο site του ΑΕΤ, να υποβάλει την αίτησή του και όλα μετά γίνονται αυτόματα. Δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Μα καμία δυσκολία. Την αίτησή του την βλέπουμε εμείς, προωθούμε. Εδώ επιδοτείται το 100% της εργοδοτικής εισφοράς μέχρι ενός ποσού. Για μεν τους άνεργους που έχουν μέχρι ηλικίας 30 ετών 1.300 ευρώ, και για πάνω από ηλικία των 50 ετών 1.800 ευρώ. Είναι μια σημαντική βοήθεια. Αυτό είναι για 12 μήνες με 6 μήνες δέσμευση. Δηλαδή υπολογίστε ένα μέσο όρο 300 ευρώ της εργοδοτικής εισφοράς κάθε μήνα. Έτσι, επιδοτεί ο ΑΕΛ. Σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
Έχουμε πάρα πολύ προσέλευση σε αυτό το πρόγραμμα και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσει να διατηρήσει ένα κίνητρο και να διατηρηθεί το προσωπικό. Έστω αυτούς τους 18 μήνες. Ώστε να δούμε τι μπορεί άλλο να γίνει και να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Είναι μια ανακούφιση, δεν είναι. Έχετε δίκιο.